Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να αναλύσουμε παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο σε μια κολοβή αγωνιστική λόγω κορονοϊού κυρίως, αλλά και τα παιχνίδια που είχαμε ντέρμπι, αρκετά από αυτά εκτός των συνόρων. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα και στην βαθμολογία, με πάρα πολλές βέβαια πλέον εκκρεμότητες όπως έχουν δημιουργηθεί. Παναθηναϊκός Βόλος 1-1. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις και δεν κατάφερε ούτε τώρα να κερδίσει. Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-0 σε ανωδική πορεία οι Αρκάδες. ΠΑΣ Γιάννα ΑΕΚ 0-1, νίκη με πολύ υδρότα και άγχος για την ΑΕΚ. Σήμερα έχουμε Ατρόμητο Πανετολικό στο Περιστέρι, ενώ αναβολές για τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό το ντέρμπι είχε αναβληθεί αρκετές ημέρες πριν λόγω του προγράμματος, του ευρωπαϊκού προγράμματος των δύο αντιπάλων. ΑΕΛ Άρης λόγω κορονοϊού 10 κρούσματα, θυμίζω, στον Άρη. Και Απόλλων Λαμία το ίδιο, αφού και η ομάδα της Σμύρνης έχει αρκετά κρούσματα COVID. Εδώ έχουμε Άρης 13 με 5 παιχνίδια, Βόλος στην δεύτερη θέση με 11 έχοντας παίξει 6 μάτς, Ολυμπιακός στην τρίτη θέση με 10 έχοντας παίξει 4 μάτς, η ΑΕΚ με 5 παιχνίδια έχει 10, Αστέρας Τρίπολης το ίδιο, ο ΠΑΟΚ έχει 9 βαθμούς με 5 μάτς, ο Όφη 6 με 6, Ατρόμητος που παίζει σήμερα έχει 5-5. ΠΑΣ Γιάννα το ίδιο. Απόλλωνος Σμύρνης 3 βαθμούς με μόλις 2 παιχνίδια. Ο Πανετολικός έχει παίξει 5 παιχνίδια, σύνολο που θα παίξει σε λίγο έχει 3 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός 3 βαθμούς με 5 μάτς παιγμένα. Η ΑΕΛ με 4 μάτς παιγμένα 1 βαθμό. Και η Λαμία 1 βαθμό επίσης με 5 παιχνίδια. Η επόμενη αγωνιστική, Ολυμπιακός Απόλλωνος Σμύρνης, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα, Βόλος ΑΕΛ, Λαμία Παναθηναϊκός, Άρης Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Όφη. Αυτή είναι η 7η αγωνιστική. Ωστόσο, η εβδομάδα που ξεκινά σηματοδοτείται και από τις υποχρεώσεις που έχουν Ολυμπιακός στο Champions League, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στο Europa, σε μια διοργάνωση του Champions League αλλά και αυτή του Europa που θα διεξαχθεί non-stop για 50 ημέρες λόγω συνθήκων. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλή κολοβή εβδομάδα. Έτσι. Πώς είσαι? Καλύτερα είμαι. Κοίταξε, εγώ, Γιάννη μου, επειδή έχω λίγο στρες έως πολύ, με βαράει λίγο στα έντερα και παθαίνω έτσι κολικούς και τέτοια. Όταν είναι η ζωή μου ροκ, να πούμε, και καθημερινά δεν έχω ησυχία. Οπότε με βάρεσε εκεί που είμαι στο αδύνατο σημείο. Αλλά είμαι καλά τώρα. Μια χαρά. Είδα τα μάτια. Μόνο προπόνηση 2-3 μέρες με είπε αυτό ο παλιόγιατρος να μην κάνω. Κάθισε λίγο στα αυγά μου. Εντάξει. Μια χαρά. Είδα Ελλάδα. Έχω η ανάλυση καλή. Έχω Παναθηναϊκός. Έχει Ευρώπες. Είναι καλή. Έχει πολλά. Έχει πολλά. Κολοβή είναι, αλλά είναι καλή. Εντάξει. Με τεμπόδιον και εμείς εδώ μεταφερόμενοι στα νέα μας στούντιο και λοιπά, με αρκετά προβλήματα στην αρχή, αλλά θα τα λύσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς που είχε αναβληθεί αρκετές εβδομάδες πριν λόγω του ευρωπαϊκού προγράμματος του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Να πούμε επί του πιεστηρίου πως δεν ταξίδεψε ο ΜΠΑ με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού για την Πορτογαλία. Επίσημα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα, το μυαλό όλων πάει σε μια αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Καμαρά. Έτσι. Και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ταξιδέψει και ο Σουντανή, ο οποίος είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Εγώ απλά να πω πως η λογική λέει ότι από τη στιγμή που ήδη νοσεί ο Καμαρά, ο Μπα είναι επίσης Αφρικανός ποδοσφαιριστής, έκανε αυτά τα ταξίδια με την εθνική του ομάδα και αυτός να παίξει με τη Σενεγάλη σε συνθήκες οι οποίες είναι αντίξωες κλπ. Αλλά να περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι αγωνιστικά ο Πέτρο Μαρτίνς θα πάει αύριο χωρίς τον ΠΑ, λογικά ο Σισε θα πλαισιώσει ο Σεμέδο στο κέντρο της άμυνας. Καλή είναι. Σισε, Σεμέδο, ο Καμαρά είναι απώλεια. Απώλεια ο Καμαρά. Εντάξει, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού υπάρχει ένας μυστικισμός. Εγώ
Είχαμε μάθει για τον Καρεμπέ ότι είχε ένα θέμα με τη διοίκηση κτλ. Δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Γενικά δύσκολα. Έχει στεγανά καλά ο Ολυμπιακός, τα οποία τα καλύπτει. Δεν θέλει να βγαίνει έξω άσχημα πράγματα. Οι ρεπόρτερ του βγάζουν καλά πράγματα, δεν βγάζουν τα στραβά. Καλά κάνουν. Αλλά εμείς επειδή ψάχνουμε συνέχεια και είμαστε γυροβόλικοι στο ρεπορτάζ, εντάξει, ξέρουμε ότι έχει στεγανά ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, μάθαμε από τους Γάλλους, από τους ξένους ρεπόρτερ, ότι είχε κορονοϊό ο Καμαρά, ας πούμε. Εντάξει, δεν το βγάλανε οι δικοί μας εδώ, του Ολυμπιακού. Εντάξει, περίμεναν τον Ολυμπιακό να το ανακοινώσει και επίσημα. Ναι. Και μετά, αρχικά αναμεταδόθηκε από τους Γάλλους, μετά βγήκε επίσημα. Εδώ βλέπω μια πιθανή εντεκάδα με Σάκα τα δοκάρια σε μέδωση σε, Ραφίνια Χολέμπας, Εμβιλά Μπουχαλάκη. Η απουσία του Καμαρά, όπως λες Κωστή, αναγκάζει τον Πέτρο Μαρτίνς να παραμείνει και σε αυτό το 4-2-3-1, αφού ούτε ο Πέπε είναι ετοιμοπόλεμος για να πάει με 3 χαφ. Ο χαφ, έχω ακούσει καλά λόγια για αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω να σε τον τι δούμε. Κατάσταση. Ρατζέλεψ από τη μία, Μασούρας από την άλλη και ο Βαλμπουενά σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελαραμπή. Πιο πολύ θα μοιάζει με ένα 4-5-1 αυτό του Πέτρο Μαρτίνς. 4-5-1 εδώ, ας πούμε. Είναι αργός ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή ενώ υπάρχει ο Εμβιλά, αν ήταν ο Καμαρά, ήταν και ο άλλος ο Χαφ. Είναι για υψηλό επίπεδο, στην ταχύτητα λίγο αργός. Ο Βαλμποενά και δεξιά να ξεκινούσε ή αριστερά να ξεκινούσε. Έχει ένα θέμα, το κάνει ή από εντολή προπονητή ή το κάνει από μόνος του, από τη φύση του. Πάει τραβιέται στο κέντρο μόνιμα. Mm-hmm. Δηλαδή έχω παρατηρήσει στο 90 λεπτό, αν παίξει 90 λεπτά, ας πούμε, ο Βαλμποενά και υποτίθεται το ξεκινάει σαν δεξί εξτρέμο προπονητής, φεύγει από την πλευρά και ιδιαίτερα όταν παίζει και ο Φορτούνης μαζί, πετάνε το Φορτούνη πιο μπροστά σε πιο μικρό χώρο και είναι κατά κάποιο τρόπο ο Ραφίνια βρίσκει μπελά γιατί παίρνει όλα τα μέτρα και ο ένας ο Χαφ για να κάνει ο Βαλμποενά το δεκάρι κατά κάποιο τρόπο στο 70% το 90 λεπτό. Έχει αυτό το. Δεν ξέρω αν το πλέει ο κύριος Μάρτιν σαν εντολή ή από μόνος του, από τη φύση του πηγαίνει και πηγαίνει προς τον άξονα ο Βαλμποενά. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό. Mm-hmm. Πάντως, αν το παρατηρήσεις, η κίνηση αυτή γίνεται μόνιμα. Και ναι. Είναι προς όφελος του Ολυμπιακού γιατί από εκεί παίρνει ποιότητα. Δεν ξέρω το παιδί αυτό στα 37 πόσα τρεξίματα θα έχει ακόμα. Του βγάζει το καπέλο και όλη η Ελλάδα η ποδοσφαιρική. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που παίρνει χιλιόμετρα. Πάρα πολλά με την μπάλα. Παίρνει χιλιόμετρα χωρίς την μπάλα σε μια ηλικία η οποία λογικά θα έπρεπε να ράξει εκεί κάπου δεξιά και να πίνει καφέ με τον επόμενο. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνει. Αν το αντέξει μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ καλό θετικό ποδοσφαιρικό επίτευγμα. Τώρα, πάμε να δούμε και την κάρτα από μια άλλη πιθανή εντεκάδα που ουσιαστικά έχει τον Πεπέ μέσα. Δίπλα σε Εμβιλά Μπουχαλάκη, σε μία τριάδα και όχι ακριβώς μπροστά από Εμβιλά και Μπουχαλάκη, με τον Βαλμπουενά και τον Μασούρα στις άκρες και τον Ελαραμπή στο 9. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες σε αυτό το σενάριο γιατί δεν είναι 100% έτοιμος ο Πεπέ. Αν παίξει, θα δούμε ένα 4-3-3. Αν ήταν καλά, ήταν ας πούμε στα καλά του, ήταν έτοιμος, ναι. Το πιο πιθανό ήταν να έπαιζε αυτό το στυλ. Τώρα αναγκαστικά παίζει 4-2-3-1. Mm-hmm. Γιατί έχει ωφεληθεί διαχρονικά ο Μάρτινς από το 4-5-1-4-3-3. Του έχουν βγει καλά αποτελέσματα, έχει κάνει καλές άμυνες, έχει δεχτεί πολύ λίγη πίεση από τον άξονα και έχει βγάλει πιέσεις από το κέντρο και μπροστά πάρα πολλά γκολ. Ένα μεγάλο ποσοστό τερμάτων από την κλοπή που έχει γίνει 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή του αντιπάλου και με γρήγορες επιθέσεις έχουν βάλει πάρα πολλά γκολ εφουδιασμού. Κάτι που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι έχει επί εποχής Πέτρο Μαρτίνς είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και ειδικά τα σημαντικά παιχνίδια που ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κάποιος θα πει τύχη, ωστόσο σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός όχι μόνο Βαλμπουενά, που είναι εντυπωσιακό για τον Γάλλο, ανεβάζει στροφές όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε του παιχνιδιού, αντί να ρίχνει στροφές, και ο Ολυμπιακός ολόκληρος, ενδεχομένως και με κάποιες αλλαγές που κάνει μερικές φορές ο Μαρτίνς, αλλά γενικά βλέπουμε ότι δεν πέφτει. Ίσα-ίσα εντείνει το ρυθμό όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε των είναι παιχνιδιών. Πάρα πολύ καλή διαχείριση
τον δυνάμεο στο 90 λεπτό. Βλέπεις ότι δεν φουλάρει με pressing ψηλά ο Ολυμπιακός στην αρχή. Βλέπεις ότι δεν καταναλώνει πολλές κούρσες από τους πλάγιους μπακ που είναι και μεγάλη σε ηλικία. Πάει σε μια συντηρητική κατοχή της μπάλας και φουλάρει στο δεύτερο ημίχρονο και σκοράρει σε πολλά παιχνίδια, γιατί είναι και πάρα πολύ γυμνασμένος σαν ομάδα. Πρέπει να έχει καλό γυμναστή, καλό διατροφολόγο, να γίνεται καλή προπόνηση. Αλλά παίζει ρόλο. Βλέπω τα Γιάννενα που ξεκινάνε με pressing ένα ημίχρονο και χάνουν, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσοστό δυνάμεων στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός μόνιμα, και ακούω πολλούς ρεπόρτερ και στις τηλεοράσεις λέει: πέταξε, λέει, ένα ημίχρονο. Καθόλου δεν πέταξε ένα ημίχρονο. Έκανε πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων ο Ολυμπιακός. Κανένα ημίχρονο δεν πέταξε. Φούλαρε με πιο πολλούς ρυθμούς. Δεν μπορεί το Ραφίνια και το Χολέμπα να τον έχει όπως έχει ο δικός μας εδώ, τον Ζίβκοβιτς, θα τα πούμε αργότερα, και τους άλλους πλαϊνούς σε ένα εξοντοτικό ρυθμό. Οι τρεις να κάνουν τα χιλιόμετρα λιγότερα. Πάντως έκανε δηλώσει και ο Βινάγκρε στο αεροδρόμιο. Γενικά τον περιμένει ο Πέτρο Μαρτίνς, αλλά επειδή είναι ένας προπονητής που, αν δεν είναι 100% σίγουρος ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι έτοιμος, δεν ρισκάρει τη συμμετοχή του. Καλά κάνει. Να ξέρεις ότι πολύ σύντομα στην πορεία της σεζόν θα δούμε τον Βινάγκρε αντί του Χολέμπας. Τώρα, να δούμε και πώς παρέταξε κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε ο Σέρζιο Κοσεϊνσάου την Πόρτο. Τον είδαμε με εδώ. 4-3, ε. Ναι. Ένα 4-2, το οποίο στην πορεία όμως έγινε και 3-5-2, με τον Σανούση, τον Νιγηριανό, να μετατρέπεται ως τρίτος εξτρέμ, αριστερός εξτρέμ. Είχε ο Ρίμπε Εβανίλσον, Βιερά Μαρτίνες, ο Νακαζίμα ο Ιάπωνας που πιο πολύ παίζει προς τον άξονα, και ο Μεξικανός ο Κορώνα. Εντάξει, χιλιόμετρα πολλά κάνουν αυτοί. Δεν έχει βέβαια τα πολύ μεγάλα ονόματα του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά γενικά είναι μια ομάδα αξιόμαχη, και όσοι είδαν το μάτς με τη City, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, διαπίστωσαν πως αδικείται από το 3-1, όχι από την ήττα, αλλά από το σκορ. Ένα πιο γρήγορο κόφτη Ολυμπιακός εκεί μέσα, ή ένα τρίτο χαφ μαζί με το Μπουκαλάκι, σε ένα πιο σφιχτό 4-5-1, ίσως ήταν καλύτερο. Ίσως αυτό το 4-2-3-1 να ταιριάζει περισσότερο σε παιχνίδια πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκι ή εκτός έδρας με ομάδες τύπου Γιάννηνα κτλ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στην άμυνα του Ολυμπιακού 4-5-1 θα είναι και πάλι, με τον Βαλμπουενά Πασφαρτού και τον Ελαραμπή πίσω. Δηλαδή ο Μασούρας έτσι κι αλλιώς μαρκάρει. Ο Ραντζέλοβιτς για να παίζει βασικό στον Ολυμπιακό πρέπει να το βάλει. Έτσι, οπότε έχουν καλά γυρίσματα αυτοί. Γιάννη, αυτοί οι δυο, αν θυμάσαι, δεν ξέρω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Στον τελικό κυπέλλου ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στα άκρα, δεξιά και αριστερά. Ναι. Ήρθαν αυτοί οι δύο, παίζανε και δημιουργήσανε οχυρό στην αδυναμία του Ολυμπιακού στην πλάγια γραμμή. Σωστό. Και πήραν το μάτσο. Έκανε και γκολ ο Πλαϊνός, αν θυμάμαι καλά. Σωστό, γιατί τότε δεν μπορούσε να παίξει ο Ραφίνια και ο Χολέμπας, επειδή είχε αποφασίσει να παίξουν τα περσινά ρόστερ και είχε επιστρατευτεί ο Ρωσίδη στο τελευταίο του παιχνίδι και ο Μπρούνο. Ο Ρωσίδη, το παιδί με ανάποδο πόδι, και ο Μπρούνο, όχι ο καλύτερο δεξιό μπακ και από ταχύτητα, όχι μεγάλα πράγματα, χτυπήθηκε από εκεί. Αλλά αυτοί οι δύο, και ο Ρατζέλοβιτς δεξιά, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλο, ο Μασούρα, που ήταν εκπληκτικό, σαν να παίζαν τέσσερι στόπερ και δύο μπακ όταν αμυνόταν ο Ολυμπιακός. Ήταν πάρα πολύ ομαδική άμυνα και η ΑΕΚ έκανε τι φάσει τη από εκεί. Δεν έκανε πολλές. Εμείς βλέπουμε τώρα εδώ την βαθμολογία. Συγγνώμη Κώστα, του ομίλου η City και ο Ολυμπιακός έχουν από 3, Μαρσέγγι, Πόρτο δεν έχουν βαθμό. Να πούμε βέβαια ότι ο Ολυμπιακός βάσει προγράμματος είναι άτυχος. Παίζει τώρα στην Πορτογαλία και καπάκι τα δύο μάτς με τη City. Η City που θα θέλει να κλειδώσει την πρόκριση σχετικά νωρίς, όπως κάνουν όλες οι εγγλέζικες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό στην Premier League. Αλλά μετά τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Πόρτο. Εκεί λογικά θα ξέρει τι θέλει ο Ολυμπιακός. Πάντως εγώ πιστεύω ότι το αυριανό μάτς είναι πιο δύσκολο από το μάτς Ολυμπιακός City στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ναι, γιατί η City, σαν να βλέπω στο μυαλό μου στο Καραϊσκάκι, μια κατοχή ανούσια, ένας ύπνος βαρύς, να ζούσε ο Νίκος
να το βλέπουμε αυτό το μάτς. Ένα 75-25, ο Ολυμπιακός πίσω από τη σέντρα, δεν νομίζω να κάνει βλαχία να πάει σε κατακτητικό και θα πάει το κλέψει. Μπορεί να πάρει πόντο. Μπορεί, γιατί όχι να το πάρει κιόλα εδώ μέσα. Γιατί λοιπόν, όχι. Εδώ λέμε την προϊστορία στην Πορτογαλία, όπου υπάρχει Πόρτο Ολυμπιακός 2-1 το 97. Αν δεν κάνω λάθος, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού γενικά στο μίλο του Champions League ήταν ένα Ολυμπιακός πρώτα ένα 0 με γκολ του Σέλιου Γιανακόπουλου από πολύ μακρινή απόσταση. Ένα κορέο σουτ από μακριά, ναι. Καλά πολύ. Πόρτο Ολυμπιακός 2-2 το 98, Πόρτο Ολυμπιακός 2-0 το 99. Γενικά με Πόρτο και Ρεάλ ήταν κάποιες χρονιές, εκείνα τα χρόνια που έπαιζαν συνέχεια. Ναι. Και με τη Ρόζεμπορ και με τη Ρεάλ και με την Πόρτο Ολυμπιακός έπαιζε συνέχεια απέναντί τους. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να δούμε σε βίντεο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε. Στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο Πόρτο βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία το βράδυ της Τρίτης θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στο στάδιο Ντραγκάο απέναντι στην ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο με τον Ρούμπεν Βινάγκρε να μιλάει κατά την αναχώρηση της αποστολής, τονίζοντας πως το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως είναι μια ομάδα η οποία δεν φοβάται κανένα. Νομίζω πως έχουμε πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Ξέρουμε πως η Πόρτο είναι μια δυνατή ομάδα, όμως και εμείς έχουμε επίσης πολύ καλή ομάδα. Ναι, νομίζω πως είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι όσοι βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να τα δώσουν όλα, να δουλέψουν όσο πιο πολύ μπορούν, να δώσουν το καλύτερο του εαυτό για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες ενός παιχνιδιού της Champions League. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέτρο Μαρτίνς δύσκολα θα αλλάξει το κομμάτι της ενδεκάδας στην αναμέτρηση κόντρα στους Δράκους. Με το 4-4-1-1 να είναι αυτό το σύστημα το οποίο ενδέχεται να ακολουθήσει ο Πορτογάλος Εθνικός, τηρώντας το ρητό πως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Στην αναμέτρηση κόντρα στην Μαρσέη, ο Ολυμπιακός είχε υπομονή και χτύπησε την κατάλληλη στιγμή στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δεδομένα προβλήματα αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά, όπως του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος δέχεται πολύ μεγάλη κριτική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τον κόσμο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως οι Πειραιώτες θα πιέσουν ψηλά για να αναγκάσουν τους Δράκους να κάνουν λάθος. Κάτι το οποίο έχει συμβεί ούκο λίγες φορές τόσο στο Champions League όσο βεβαίως και στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Όλα δείχνουν λοιπόν πως στην αρχική του ενδεκάδα ο Πέτρο Μαρτίνς θα παρατάξει τους Σα και από δεξιά προς αριστερά τους Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα. Υπάρχει μια φημολογία για τον Σισε πάντως και αριστερά ο Χολέβας με τον Βινάγκρε να είναι το outsider. Το δύο με την Καχά θα είναι ο ανανεωμένος Εμβιλά με τον Μπουχαλάκη και μπροστά τους θα βρίσκεται ο Μάτιο Βαλμπουενά, δεξιά ο Ρατζέλοβιτς, αριστερά ο Μασούρας και μοναδικός προθυμένος ο Ελαραμπή. Στο πλάν B υπάρχει το θέμα του Πέπε, ο οποίος έχει προπονηθεί και είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και την πιθανότητα να παρατάξει ο Μαρτίν στο αγαπημένο του 4-3-3. Ωστόσο, όπως προείπαμε, και από τη στιγμή που ίδιος ο Μαρτίν το έχει αποδείξει, ομάδα που κερδίζει δύσκολα αλλάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τους σημαντικότερους αγώνες που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ έφυγε με διπλό από τα Γιάννενα Κωστή. Εκεί βέβαια είχαμε δύο γκολ που με ΒΑΡ δεν μέτρησαν υπέρ των Ιωαννίνων. Αρκετή κουβέντα για το πέναλτι. Που... Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει, ε. Δεν υπάρχει. Τα γκολ καλά έκανε και τα κύρωσε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε το ΒΑΡ να μαλώνουμε. Αλλά... Πέρα από τον πέναλτι, εντάξει, εντάξει, το έδωσε. Εντάξει, εγώ δεν το έδινα, εντάξει, το έδωσε. Εγώ είδα άλλο. Είδα ότι θα πέσει ξύλο εκεί. Δηλαδή, λέει ο προπονητής, είναι το 4-2-3-1 το σύστημά μας. Ναι, αλλά έχει τρία center for και παίζει ο ένας. Ο Ανσαριφάρτη, οι άλλοι δύο θα κάνουν φασαρία. Σωστά παίζει. Έπαιξε δηλαδή με το μάντολο δεκάρι, δύο extreme, χωρίς εξάρι γιατί έλειπε ο Σιμόης με τα δύο half. Και οι δύο στόπερ με τον Παολίνο και τον Λόπες. Είναι πολύ ορθολογικό και πολύ πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο από αυτό που είδαμε στο 5-3-2 στην Μπράγκα. Στην Μπράγκα, ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν είδα ότι θα παίξει 4-2-3-1, είπα ότι θα φάει γκολ και θα βάλει. Δηλαδή, στο στοιχηματικό το κουμπάρι που λέμε, γκολ-γκολ. Θα μπορούσε να γίνει γκολ-γκολ, γιατί η ΑΕΚ στα στόπερ, αυτός ο Ντελκάου, δεν έλεγε πολλά πράγματα σε αυτό. Ναι, Ντελτσάρου, ναι. Έγινε, είναι λαθέρ και τα λοιπά το παιδί. Και ο Σακόφ με τον Κρίστησή είναι οχτάρια. Και ο Σακόφ είναι και αργός. Άρα εκεί τα Γιάννενα που παίζουν με 4 οχτάρια. Και παίζουν με εξτρέμ. Ο Κρισμάν παίζει, δεν έπαιζε χθες απώλεια. Παίζει με 2 φορ
πλαγιάζει ο ένας. Αυτό θα το πάει, αλλά νομίζω ότι στις μεταγραφές πρέπει να αφαιρέσει έναν φορ. Γιατί είναι αυτός για να τους χωρέσει και τους τρεις. Έπαιζε Λιβάη αριστερά, Ολιβέιρα. Έχει ένα μάτσο, έβαλε και τον Ασαριφάρη δεξιά. Κάποια στιγμή αυτό είναι πολύ βαρύ και πολύ επίπονο για τους τρεις, για τους χωρέσει και τους τρεις. Αφού πρέπει να παίξει ένας από τους τρεις, θα παίξει ένας, θα μαλώσει με τους άλλους δύο. Θα πρέπει να μπει ο Δημητριάδης και ο κύριος Μελισσανίδης πρώτα. Κώστα, δεν το βλέπω έτσι, γιατί είμαστε σε μία σεζόν που έχει γίνει πολύ κοντή λόγω της πανδημίας. Σε 50 ημέρες θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, που σημαίνει ότι πλέον είναι 3 μάτς τη βδομάδα, που σημαίνει ότι την Πέμπτη στην Ισπανία λογικά θα παίξει και ο Λιβάγια και ο Λιβέρα, δηλαδή είναι ανά 3 ημέρες πλέον τα μάτς. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται και με βάση μελέτης, έτσι, ή που ρίχνει το περισσότερο βάρος. Αν μην ξεχνάμε ότι ο Λιβέρα και ο Λιβάγια ήταν βασικοί πέρσι. Έτσι, κοίταξε, εγώ έβλεπα το μάτς by exceeds. Βρίζαν το Λιβάγια. Τους λέω, ελάτε εδώ. Γιατί το βρίζετε? Έκανε 2 λάθη, μπήκαν σε αντεπίθεση κτλ. Ο Λιβάγια αυτή που παίζει σε πολύ μεγάλο χώρο δεν είναι κορμί τέτοιο. Τι ταλαιπωρία. Ο Λιβάγια πρέπει να παίζει center for ή λίγο πιο πίσω, όχι να παίζει σε όλο το πλάτος του γηπέδου, να παίρνει την μπάλα, να κάνει sprint. Δεν είναι γρήγορος. Είναι μεγάλος τεχνηταράς, σουτέρ, κεφαλοσφαιριστής. Εγώ τον θέλω πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Έξω πια τον κάνω. Το θέμα είναι ότι βρίσκει και τα κάνει, γιατί από εποχές Κωστένογλου, ο Λιβάγια και λόγω ιδιοσυγκρασίας και επειδή είναι κατά γενή και ομολογεύεται πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής στο ρόστερ της ΑΕΚ, έτσι, ακόμα και από το Μάνταλο. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια. Το πρόβλημα του Λιβάγια είναι ότι δεν έχει μάθει να παίζει χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα. Έτσι. Έτσι. Και τακτικά, δεν γουσάρει να πειθαρχεί σε συστήματα κλπ. Λοιπόν, εδώ... αυτό που είπες είναι μαγικό. Είναι όλη η μαγνητική τομογραφία του Λιβάγια. Πρέπει να μάθει, όπως είπες, είναι καταπληκτικό αυτό που λες. Όταν παίζεις χωρίς την μπάλα, αν μάθει να παίζει χωρίς την μπάλα, μπορεί να κάνει επικά πράγματα. Δεν το έχει. Ή δεν το έχει ή δεν θέλει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει. Δεν τον έχω. Μάλλον δεν θέλει. Για χαζό. Λοιπόν, τώρα να δούμε κάποιες φάσεις από αυτό το παιχνίδι για να τις αναλύσουμε. Η πρώτη είναι από επίθεση της ΑΕΚ, η ευκαιρία του Μαχέρα. Εδώ βλέπουμε τον Λόπες πώς βγάζει για τον Τάνκοβιτς. Γενικά από αριστερά έπαιξε πολύ η ΑΕΚ με τον Λόπες και ο Μαχέρας θα σημαδέψει ουσιαστικά τον αμυντικό του ΠΑΣ. Βλέπουμε πώς είχε όλη την αιστεία. Το παιδί έκανε την κίνηση προς τα μέσα, ναι. Δεν τελείωσε καλά τη φάση. Αυτό. Απλά ο Λόπες πόσο καλύτερα πήγε χθες, γιατί δεν έπαιξε μόνος του την πλευρά, κατάλαβες. Ναι. Είχε παρτενέ και έβγαλε ποιότητα. Ενώ επειδή δεν είναι και ο φωτοβολίδας μπακ, ναι, να παίξει όλη την πλευρά. Είναι όμως αξιόλογος ποδοσφαιριστής και με τον Μαχέρα και με τον Τάνκοβιτς από Τάνκοβιτς, εκεί. Ναι, ναι, τον Τάνκοβιτς κάνανε δίδυμο. Κάνανε δίδυμα. Mm-hmm. Αυτό πολύ καλό. Ναι, και πρέπει να το κοιτάξει. Την κάνει το παιδί. Πατάει στην περιοχή. Εντάξει. Δηλαδή την κίνηση την κάνει, κάνει κακό τελείο. Ναι. Λοιπόν. Έκανε ένα καλό και το έχασε, αλλά την κίνηση την κάνει. Την μπήκε μέσα σε θέση center forward. Λοιπόν, είναι το πέναλτι που κάνει ο Χουντετσιώτης πάνω στον Χνίντ στην άλλη φάση. Είναι για μένα πολύ άτσαλο το μαρκάρισμα. Βέβαια, η μπάλα έχει καταλήξει out, αλλά εγώ διαφωνώ με εσένα. Πιστεύω ότι ο διαιτητής βλέπει το πώς έπεσε πάνω στον επιθετικό, ο goalkeeper των Ιωαννίνων. Το ότι η μπάλα κατέληξε out, μα δεν μου λέει και πολλά. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, οι goalkeeper πολλές φορές, άμα ρωτήσει τον Κελεσίδη, ναι, τον Παναγιώτη, ο οποίος μου λέγε ο Νικολούδης, ο Τάξης που είναι γείτονάς μου, τα παίζαμε αντίπαλοι με τον Κελεσίδη, δεν βγαίναμε. Γιατί ερχόταν το κτίνος, λέει, κατά πάνω μας. Ναι, δεν πηδούσαμε και ο Νικολούδης δεν κάνει. Με τη διαφορά ότι τερματοφύλακα. Είναι δυνατό παιδί. Είναι άρχοντας στη μικρή περιοχή του. Έτσι. Εκεί, πιο πέρα. Εκεί που βγήκε ο Χουντετσιώτης είναι κάτσε. Άλλο. Λοιπόν, του Παλμίδη το βάλαμε το ένα, γιατί το ένα γκολ που ακυρώθηκε ήταν και εξόφθαλμα offside. Δεν χρειάστηκε καν βάρη. Εδώ είναι το offside με τον Παλμίδη που ακυρώνεται. Και στην πορεία έχουμε την ευκαιρία του Ανσαριφάρ. Η ΑΕΚ
Έχασε βέβαια και ευκαιρίες για να το κλειδώσει πιο εύκολα το διπλό. Η πιο κραυγαλαία είναι αυτή. Πάλι βλέπουμε μάνταλο και το ανέβασμα του Λόπες από τα αριστερά. Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσεται και εδώ η Άκη. Γιατί και... με δύο εξτρέμ, δεκάρι αυτό. Έχει ένα center for, δεν είναι κανένα τσουλουκά ο Αλσαριφάρ, ξέρει μπάλα. Θα βγει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Φέρτη μου να τη βάλω. Έχει ποιότητα ο Αλσαριφάρ. Έχει ποιότητα, κάνει και σεντρεφορίσια κίνηση, αλλά βέβαια εδώ μάλλον από υπερβολική σιγουριά το έχασε, γιατί είναι τελείως κενή η αιστεία. Έτσι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φάσεις που ξεχωρίσαμε. Πάμε να δούμε σε βίντεο τον απόϊχο του διπλού πέτυχε η ΑΕΚ στα Γιάννα και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε τη νέα γκέλα του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά στον ντεμπούτο του Λάσλο Μπόλωνη στον πάγκο του Τριφυλλιού. Νίκη Χρυσάφη πέτυχε την Κυριακή ζωσημάδες η ΑΕΚ που αντιμετώπιζε τον Μπας Γιάννα για την εκταγωνιστική της Super League. Ο Μάσιμο Καρέρα για τον λόγο παιχνίδι επέλεξε τον Τζιντόντα κάτω από το δοκάρι Αχνίτ και Νελτσέαουρο στο κέντρο της άμυνας, Παολίνο δεξιά και Λόπες αριστερά. Σάκοφ και Κρίσης έτσι ήταν πίσω από το δεκάρι Μάνταλο, ενώ ο Τάνκοβιτς έπαιξε αριστερά το Ανσαριφάρ και ο Μαχαίρας δεξιά. Η απόφαση του Μάσιμο Καρέρα να δώσει φανέλα βασικού στο νεαρό Μαχαίρα έδωσε φρεσκάδα μεσοπιθετικά στην ΑΕΚ αλλά και μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς προέκυψαν καλές συνεργασίες με τους Καρίμ Ανσαριφάρ, Πέτρο Μάνταλο και Μαουμέρ Τάνκοβιτς. Οι Μάνταλος και Τάνκοβιτς άλλαζαν διαρκώς θέσεις βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους τους και πιο συγκεκριμένα στον Αραμούσπε, ο οποίος τον ανέκοπτε μόνο με φάουλ. Σε ένα εξ αυτών ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Χνίτ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Χωτσεσιώτης έπεσε πάνω του, με τον διαιτητή Διαμαντόπουλο να βλέπει τη φάση στο ΒΑΡ και να υποδεικνύει πέναλτι. Την εκτέλεση την ανέλαβε ο Ανσαριφάρ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα του ΠΑΣ. Η Ένωση είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους, ενώ ο Πας Γιάννα απειλούσε ουσιαστικά μόνο με μακρινά σουτ. Ωστόσο, θα μπορούσε να φέρει το μάτς στα ίσα στη μοναδική αξιόλογη φάση του στο 35, αλλά το γκολ του Παυλίδη ακυρώθηκε με χρήση βάρια offside. Στο 90 λεπτό, η κεφαλιά του Εραμούσπε κατέληξε στο δεξί δοκάρι και συνέχεια στην αγκαλιά του Παναγιώτη Τσιντόντα. Ενώ ένα λεπτό αργότερα, με γκολ του Ελευθεριάδη, ύστερα από όμορφη συνεργασία του Παυλίδη και Καρτάλη, ακυρώθηκε μετά από χρήση βάρος offside. Οι γηπεδούχοι πίεσαν και έψαξαν τη σοφάριση, αλλά οι παίκτες της Ένωσης διαχειρίστηκαν το υπέρ τους προβάδισμα και έφτασαν σε μια σημαντική νίκη, σε μια έδρα που ο Ολυμπιακός πέταξε 2 βαθμούς. Η ομάδα υπέφερε πολύ, πάλεψε, αγωνίστηκε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και πήραμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα κάναμε μια γρήγορη ανάπτυξη. Το 4-2-3-1 το γνωρίζουμε, το δουλεύουμε, το ξέρουν οι παίκτες και το δουλεύουμε για όλο και καλύτερα. Αυτό το σύστημα μας ταιριάζει περισσότερο. Στο ποδόσφαιρο όμως πρέπει να αλλάζουμε συστήματα. Τώρα η Ένωση φουλάρει για την Ευρώπη, συνεχίζοντας ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με 4 παιχνίδια σε 11 μέρες. Ενώ την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Λέστερ, που πέτυχε μια μεγάλη νίκη λίγες μέρες πριν έρθει στην Ελλάδα εναντίον της Arsenal. Μία από τις επιστροφές που αναμένονται είναι αυτή του Ντιμητρό Τζιγκρίσκη, που δεν έχει κάτι σοβαρό. Ο Ουκρανός έμεινε στην Αθήνα για να πάρει ανάσες για να γίνει διαχείριση, καθώς υπάρχει καταπώνηση από τα σερή μάτς και ο Καρέρα τον ήθελε να είναι 100% έτοιμος την Πέμπτη. Και αυτό θα συμβεί εκτός απρόοπτου. Ό,τι αφορά τον Κώστα Γαλανόπουλο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο ίδιος νιώθει καλά, το ιατρικό team έχει δώσει το OK και πλέον είναι καθαρά θέμα προπονητή. Πότε θα τον συμπεριλάβει σε αποστολή και πότε θα το χρησιμοποιήσει. Ενώ για τον Αντρέ Σιμόες, η επάνωδό του υπολογίζεται για μετά την διακοπή, καθώς και εκείνος έρχεται από βαριά θλάση και δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ την περίπτωση νέας ζημιάς. Ενώ ο Χρήστος Αλμπάνης πάει καλύτερα, αλλά θα χρειαστεί και αυτός ένα διάστημα κάποιων ημερών για να επανέλθει από τη θλάση στο δικέφαλο. Ταυτόχρονα, η Ένωση ευχήθηκε στον ισχυρό της Άνδρα, Δημήτρη Μελισσανίδη, για την ονομαστική του εορτή.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. 1-1 με τον Βόλο. Ο Βόλος ισοφάρισε στα χασομέρια και έτσι ο Λάσλο Μπόλουν δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη στο ντεμπούτο του στον πάγκο. Με ένα 4-4-2 ή 4-4-1-1. Καλύτερος Μακέντα μπροστά, Αϊτόρ Χατζηγιοβάνης οι δύο εξτρέμ, ο Κουρμπέλης με τον Μαουρίτσιο, ο Σάντσες από τη μία, ο Ζαχαρίδης από την άλλη, Πούγκουρα, Σάγκεφελ και ο Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω... Κακώς άφησε 90 λεπτά το Μαουρίτσιο μέσα. Ναι. Κακώς. Η μία παρατήρηση είναι αυτή και ξέρεις ποιο είναι το γκέλ αυτής της εξέλιξης. Ο Μαουρίτσιο, όπως το λέγαμε και από την Παρασκευή, είναι για 60 λεπτά το πολύ. Αμάγουλα. Έτσι. Δεν μπορούσε να τραβήξει παραπάνω. Κρέμασε το κέντρο και η κάρτα που δέχεται ο Κουρμπέλης στο φινάλε είναι καθαρά από νεύρα, επειδή έπρεπε να ήταν άλλος εκεί να μαρκάρει και δεν πρόλαβε, έτσι. Ούτως ή άλλως έπαιζε με δύο αυτός. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν ο συγχωρεμένος μας έλεγε θέλει 10 λεπτά να λήξει το μάτς. Πώς το λέει το παιδάκι, Αλεξανδρόπουλος? Για θα μπορούσε να είχε βάλει και τρίτο στόπερ. Τρίτο στόπερ. Ή και τα δύο να κάνει. Ναι. Ποιος είναι τρίτο στόπερ εκεί? Ο Πούγκουρας έπαιζε με το Σέκεμπλ. Ναι. Ποιος είναι? Μαυρομάτης είναι ο τρίτος. Έχει ένα νεαρό παιδάκι, ένα ψηλό. Ναι. Εντάξει, το ξέρω, έχει πολύ σωματικά προσόντα. Δηλαδή, αν παίξει 7 λεπτά αυτός και 10 λεπτά ο Αλεξανδρόπουλος. Θα μου πεις, μπορεί πάλι να ισοφαρίσει, αλλά δεν το κάνεις. Ναι. Εκεί, ας πούμε, δεν τον βοηθάει τον Παναθηναϊκό Μπόλωνη. Και λένε τώρα, γιατί λέει του κάνεις κριτική? Φυσικά του κάνω κριτική. Λέει, εσύ λέει, πας σε μια δουλειά. Εγώ, αν πάω σε μια δουλειά, με το που θα πω, θα δω στα μάτια την γραμματέα. Θα ξέρω τι καπνό φουμάρει. Θα παίξει με το κινητό το μάτι της, είναι πονηρό. Μπήκα μέσα, είδα τον ηχολήπτη. Είναι αριστερός, έχει μαλλιά, δεξιός, φαλακρός, ακροδεξιός. Θα τον πιάσω αμέσως. Ναι. Θα τον δω, τι. Δηλαδή, πρέπει να μείνω κανένα μήνα. Άμα μείνω κανένα μήνα, μπορεί να με φανελάχανε αυτοί. Δηλαδή, δεν έχει πίστοση χρόνου στις δουλειές. Mm-hmm. Δουλεύουμε, κάνουμε λάθη, τα πληρώνουμε. Κάνουμε καλά, μας τα πληρώνουν. Έτσι είναι. Πάντως, ξέχωρα από το θέμα του Μαουρίτσιο που ήταν εξόφθαλμο, γιατί κρέμασε στο κέντρο του Παναθηναϊκός από το 65-70 και μετά, έκανε και αλλαγή σε εκείνο το σημείο, βγάζοντας τον Καρλίτο, ο οποίος έχει σκοράρει για να βάλει τον Μπουζούκι, για να βάλει ένα χαφ, δηλαδή βγάζει φορ για να βάλει χαφ. Γενικά, νομίζω ότι και ο Μπόλωνη ενδεχομένως τώρα να την μαθαίνει την ομάδα. Το δυστύχημα για αυτόν είναι ότι κόντρα στη Λαμία, ένα μάτς που στην υπερβολή του μοιάζει να είναι και ντέρμπι ουραγών, δεν έχει άλλες επιλογές. Δεν έχει άλλες επιλογές στα χαφ, δηλαδή και ο Βηγιαφάνιες αργεί για να παίρνει μια ανάσα στα χαφ. Αυτός καλός παίκτης, γιατί αργεί τόσο πολύ? Αργεί γιατί ήρθε τραυματίας. Πολύ αργεί. Ήρθε τραυματίας στους προσαγωγούς και για να μην πάει χειρουργείο, πάει πιο συντηρητικά. Ο Χουανκάρ είναι εκτός, ο Ζαχαρίδης δεν τα πήγε και άσχημα. Ο Ζαχαρίδης είναι καλός μπακ. Ναι. Εγώ τον είδα στην Τούμπα πάνω στο Λιμιό, πολύ ταχυδύναμα. Αν το παιδάκι το δυναμώσουν εκεί κάτω, στη λεωφόρο που είναι εκεί ο πυγμάχος, ο φίλος μας, ναι, με τα βάρκια και με τα αυτά του το φτιάξουν. Πολύ καλός και τεχνίτης. Και 3-4-3 που τον έβαλε ο Δόνης, πήρε και όλη την πλευρά, θυμάμαι. Πολύ καλός είναι. Δηλαδή, τον έχω τσεκάρει για να τον δω. Στην πορεία το περιμένω να βγει. Το θέμα είναι ότι έχοντας Καρλίτο και Μακέντα λογικά στον γκολ δεν πρέπει να έχει τόσο πρόβλημα, αλλά ούτε ο Αϊτόρ ούτε ο Χατζηγιοβάνης παρά τα τρεξίματά τους δεν τελειώνουν φάσεις. Πάμε να δούμε λίγο. Η πρώτη είναι η ευκαιρία του Καρλίτος από το γύρισμα του Χατζηγιοβάνη στο Παναθηναϊκός Βόλος που θα δούμε. Εδώ είναι η φάση, πώς ο Καρλίτος θα μπει κάθετα στην περιοχή. Είναι ωραίο το γύρισμα του Χατζηγιοβάνη, είναι κακό το τελείωμα από τον Καρλίτος σε αυτή τη φάση. Είναι διαισθητικός πολύ και παίγεις με την μπάλα κάθετα, ναι, μπορεί να τριπλάρει, να πάρει πέναλτι. Πολύ καλά χαρακτηριστικά. Καλά κάνει και τον βάζει εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τα μαρκαρίσματά του πώς είναι. Άμα χαθεί η μπάλα και έχει θέμα. Εκεί έχει θέμα και κυρίως και πιο πίσω, είπαμε, με Μαουρίτσιο και Κουρμπέλη συνέχεια. Λοιπόν, η ευκαιρία του Φεράρι από την παλιά του Άρντα. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να παίκτη σαν τον Αιγύπτιο δεν έχει να μπορέσει να σου κάνει το απρόσμενο. Δεν είναι πολύ ωραία η κάθετη
από τον Ουμάρντα, αλλά και η κίνηση που κάνει ο Φεράρι το βγάζει ο Διούδης. Ωραία απόκριση του Διούδη. Ο Φεράρι έκανε πολύ καλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Ναι. Χώθηκε σαν μπακ αριστερός, λειτουργήσε σαν παίκτης μπροστά γραμμής. Γιατί και βγήκε στην πλάτη του Σέκεφελντ. Ναι. Πούγκουρα ήταν, ποιος ήταν εκεί. Νομίζω ο Πούγκουρας. Το πέναλτι που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην πορεία του παιχνιδιού είναι το σουτ του Φακούντο Σάντσες που βρίσκει το χέρι και είναι πέναλτι. Και το γκολ του Καρλίτο, ο οποίος ένα λεπτό πριν έχει χάσει το πέναλτι. Εδώ βέβαια είναι τελείως αμαρκάριστος μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων και σκοράρει για το 1-0. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί πολλή συζήτηση δεν είναι το 1-0 του Παναθηναϊκού, αλλά η ισοφάριση του Βόλου. Είπαμε και πριν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει ο Μπόλενι από τον πάγκο είτε με ακόμα ένα χαφ είτε με ένα τρίτο στόπερ. Βλέπουμε εδώ ο Γκουαροτσένα πώς τον έχει χάσει ο Χατζηγιοβάνης και πώς ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο, βγαίνει πρώτος πρώτος από τον Σέκεφελντ εδώ, έτσι. Δηλαδή του έχει πάρει το σώμα και είναι πρώτος στην προβολή. Εδώ, όπως έστω χαπαρτερεί και ο Γιώργος Ολίγκρης, είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις παίκτες και πέμπτος του Βόλου που πατάει περιοχή στο 95, έτσι, στο 95. Είναι πολύ αργές οι επιστροφές του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτός τώρα μπορεί να βάλει τον Καρλίτο εξτρέμ, γιατί δεν τραβάει ο Χατζηγιοβάνης, να το βάλει λίγο και να έρχεται και στα μέσα, μπορεί να κάνει τρίτο χαφ, μπορεί να διορθώσει η κατάσταση, γιατί δεν τον πέρα χάσει άλλους βαθμούς. Βέβαια, Το Παναθηναϊκό είσαι, κάτσε, δηλαδή το Παναθηναϊκό, το θυμάμαι μια φορά κινδύνευσε, επί Βαρδινογιάννη κιόλας. Και την επόμενη πήρε ντάμπλ. Και την επόμενη πήρε ντάμπλ, με τον Κμόχ, βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε ΠΑΟΚ αλλά και το κλάσικο. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ο Παναθηναϊκός του Λάσλο Μπόλωνη δεν εντυπωσίασε αλλά το πάλεψε αρκετά κόντρα στον αξιόμαχο Βόλο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0 στην άμυνα ούτε σε αυτό το μάτς και το πλήρωσε. Οι πράσινοι δέχθηκαν την ισοφάριση του Βόλου στις καθυστερήσεις και έχασαν μέσα από τα χέρια τους την πρώτη τους φετινή νίκη στη Super League στον ντεμπούτο του Ρουμάνου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 62 χρόνια της πρώτης εθνικής είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από τις ΗΠΑ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία και κατακεραυνώνουν τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, και τον καλούν να εξετάσει σοβαρά την πρόταση του Ελληνοαμερικανού Μάρκου Δρακοτού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο. Μετά το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις πρόσφατες αναφορές ως προς το ενδιαφέρον ομογενούς για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της αγαπημένης μας ομάδας, η Πανάθα USA δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη απέναντι στις εξελίξεις και το μέλλον του συλλόγου. Είναι πλέον πασιφανές ότι η διοίκηση του μεγαλομετόχου κ. Ιωάννη Αλαφούζου έχει αποτύχει παταγωδώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Έναν τίτλο σε 10 χρόνια, αφαίρεση βαθμών, αποκλεισμός για 3 χρόνια από την Ευρώπη, ένα βήμα πριν τον υποβιβασμό και τελικώς παραμονή με την ψήφο των αντιπάλων μας. Ως εδώ και μη παρέκει. Ζητούμε από τον ιδιοκτήτη να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή την πρόταση του κυρίου Μάρκου Δρακοτού. Σας γνωρίζουμε ότι η οικογένεια του ενδιαφερόμενου αποτελεί κόσμο μας στην Ομογένεια της Αμερικής με σπουδαίο φιλανθρωπικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο. Η ιδέα οικονομική της επιφάνεια είναι μεγάλης εμβέλειας. Μια πραγματική αυτοκρατορία στον τομέα των ακινήτων και όχι μόνο στην περιοχή της Νέας Υόρκης και το Μανχάταν. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Ανεξαρτήτως αυτών, για να προλάβουμε κακόβουλα σχόλια, να υπογραμμίσουμε ότι και ο κύριος Μάρκος Δρακωτός θα κριθεί με την στάση του και τη σοβαρότητά του από τον κόσμο και την ιστορία του Παναθηναϊκού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανάθα USA. Ιστερόγραφο, προσελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παράκληση να μην παραποιούνται δηλώσεις ιστορικών στελεχών του συνδέσμου μας.
Τέλος, μετά την αποχώρηση του Ντάνι Πογιάτος και τον ερχομό του Λάσλο Μπόλωνη στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχουν υπάρξει ανακατατάξεις στο τεχνικό team της ομάδας. Οι Πράσινοι γνωστοποίησαν σήμερα ότι στο προπονητικό team εντάσσεται ο Γιώργος Μουντάκης, ο Έλληνας προπονητής θερματοφυλάκων. Ξεκίνησε την καριέρα του στα Χανιά, ενώ σε επίπεδο Super League έχει εργαστεί σε Πλατανιά, Κέρκυρα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία. Μάλιστα, πριν κλείσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε αυτό που έλεγες νωρίτερα, Κωστή, για το χειρότερο ξεκίνημα στα 62 χρόνια που υπάρχει πρώτη εθνική κατηγορία. Σε 5 αγώνες, λοιπόν, έχει 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και βλέπουμε από κάτω τα παιχνίδια, είναι χαρακτηριστικό έτσι, ότι η χειρότερη εκκίνηση στα 62 χρόνια ύπαρξης της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν... πάμε τώρα λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη παίζει με την Γρανάδα στην Ισπανία. Η Γρανάδα που κέρδισε και τη Χετάφε 0-1. Είναι σε καλό φεγγάρι. Με δανεικούς. Ναι. Από μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Κοίταξε, εδώ στον ΠΑΟΚ, αυτά τα μάτς τα μεγάλων ελληνικούς, σχετικά τα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, διαχρονικά εγώ, Παπαδάκη, που τον θυμάμαι, Άιντραχτ θέλει στα μπέναλτι έχασε. Μπάγερ Μονάχου θέλει στα μπέναλτι έχασε. Έχει πάρει σωσό στα καλά τη, γαλλικέ ομάδε, Λιόν, ιστορίε. Και... Τα μικρά μάτ, αυτό το σχέδιο του 3-4-3, τα μικρά εισαγωγικά μάτ, είναι ο μεγαλύτερο μπέλα. Δηλαδή, τώρα με την Ομόνια, όπου κατατροπώθηκαν 5 ποδοσφαιριστέ με πάνω από 10 χιλιόμετρα, 11. Και οι υπόλοιποι τρέξαν κάτω από 5. Είναι βιολογική ανομαλία. Ποδοσφαιρικά είναι ανομαλία. Γιατί οι τρεις στόπερ τρέξαν 4 χιλιόμετρα 5. Αν ο Ίγκλασο που τραβάει μπροστά πολλές φορές να έκανε και 500 μέτρα παραπάνω. Ο Εσίτη περπατούσε. Ο Σέντερφορ δεν είναι για πολλά μέτρα. Και έχει το Γιαννούλη, ο οποίος διαμαρτύρεται, ο Ζήκοβιτς που διαμαρτύρεται, ο Τζόλης που διαμαρτύρεται και ο μπάκο δεξής κομμάτος. Και τώρα που θα παίξει ο Σουάρες, θα διαμαρτυρηθεί και αυτός. Ένα σκάφ λιγότερος στο χώρο του κέντρου. Πάντα χτυπάνε τον ΠΑΟΚ σε αντεπιθέσεις, του παίρνουν χώρους και πέφτουν πάνω στα center back. Ή δύο-τρεις τραβές να γίνουν, μπαίνει ένα γκολ. Καταλάβεις, φτάνουν. Μα το είδαμε και απέναντι στην Μπεσίκτας και απέναντι στην Μπενφίκα, που πήγε με αυτό το 3-4-3 κόντρα στην Μπεσίκτας. Είχε εκείνο το φοβερό ξεκίνημα στον αγώνα. Και μετά πήγε σε ένα ροντέο το μάτς πάνω κάτω, αλλά ήδη είχε ένα προβάδισμα τριών τερμάτων που δεν μπορούσε να το χάσει δεν ο ΠΑΟΚ. Να γυρίσει, και κόντρα στην Μπενφίκα δέχτηκε επιθέσεις πολλές στο πρώτο ημίχρονο. Κράτησε ο Ζήφκοβιτς, έκανε γκολ την πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο και πανάξι πήρε και εκεί την νίκη πρόκριση. Υπάρχει, καταρχήν ξεκινάει το center forward, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτός ο Μούγκρου που πήρε ο παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι. Μπορεί να παίξει πίσω από το φορ σε 4-2-3-1. Και οι δύο πλαϊνοί, ο Ζήφκοβιτς που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο Τζόλης, και άμα χαθεί η μπάλα θα γυρίσουν και πίσω. Το θέμα είναι ότι αυτός ήθελε ένα χαφ μηχανάκι για να παίξει αυτό το σχέδιο. Δεν του το πήρανε. Δεν του το πήρανε. Σου λέει θα παίζω έτσι. Βρέξει, χιονίζει. Ναι. 3-4-3. Τώρα το θέμα είναι δίπλα στον ΣΒΑΜ. Επειδή ο ΕΣΥΤ είναι για συγκεκριμένες διαδρομές και συνθήκες. Αυγούστο. Ο Αυγούστο καλώς φάνηκε μπαίνοντας ως αλλαγή με την Ομόνια, αλλά βέβαια ήταν σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ είχε μονίμως την μπάλα στα πόδια του. Έτσι, ναι. Κοίταξε. Και ο Ελκαντουρί έχει κάνει καλά μάτς, αν και δεν την πολύ γουστάρει αυτή τη θέση. Έτσι. Κοίταξε τώρα. Φλάσιο Ελκαντουρί. Από τι το έπαθε. Φταίει ο Ελκαντουρί, όχι. Ναι. Φλάσιο Κρέσπο. Φταίει ο Κρέσπο. Το βάζει 33 χρονών. Δεξί μπακχάτ. Να πάρει 20 κούρσες. 20 κούρσες δεξί μπακχάτ. 33 χρονών ο Κρέσπο. Πάλι καλά είναι τα παιδιά που δεν τον ονομάζουν στα αποδυτήρια του. Κάτσε. Κάτσε ρε φίλε. Αυτά δεν γίνονται. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν είναι λογικά να βγαίνουν. Ωραία. Θα έχουν ευκαιρία να ξανακουβεντιάσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ας αφήσουμε κατά μέρους το βίντεο για να πάμε λίγο να αναλύσουμε και το κλασικό. Μπάρτσα Ρεάλ 1-3, εκεί που είχαν έτοιμο τον Ραούλ για να πάρει θέση του Ζιντάν. Τώρα έκανε νίκη μες στο Καμπνού, αλλά βέβαια τα δύσκολα είναι σε έναν όμιλο περίεργο στο Champions League και μία ήττα στο ξεκίνημα από την Σαχτάρ. Είναι λίγο δύσκολο να γυρίσει αυτό εκεί το πράγμα. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις, Κωστή, και τις εντεκάδες. Η εντεκάδα τώρα, δεν ξέρω το είδες.
Ναι, το είδα. Έπαιξε με δύο χαφ η Μπαρσελόνα. Και ο Μέση να περπατάει. Εκεί απάνω, αυτοί οι τρεις εναντίον δύο, δηλαδή ο Ντε Γιόνγκ με τον Μπουσκέτς, Κρος, Κασεμίρο, Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε είδε ότι πετάχτηκε, έκανε υπεραριθμία στα χαφ, πετάχτηκε σαν τέταρτος, πέταξε τον κόλ. Ναι, ο Βαλβέρδε, ο Ρουγανός, πιστεύω ότι θα κάνει, όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό, να ξεχαστεί γρήγορα ο Κρος όταν θα αποχωρήσει από την Ρεάλ. Εδώ βλέπουμε το Κοουτίνιο, Πέδρι, Μέση, Φατί, Ντε Γιόνγκ, Μπουσκέτς, οι δύο στον άξονα. Ο Ντέστ δεξιά, ο Άλμπα αριστερά, Λενγκλέπι και ο Νέτο καλό. Ο Ντέστ είναι καλό. Ο Ντέστ είναι του Άγιαξ, είναι καλό μπακ. Ναι. Πολύ καλό μπακ είναι, τον είδα εγώ. Αλλά όλο το πρόβλημά του ήταν όταν χαλόταν η μπάλα και μετά όταν μπήκε ο Μόντριτς ξεκούραστος και επειδή καλό παιδί ο Μόντριτς, λέει βάλε μου όποτε θες, όσο περνούσε η ώρα. Και τις αλλαγές να τις έκανε και πιο μπροστά, γιατί ακούστηκε τέσσερις μαζί αλλαγές. Και πιο μπροστά να τις έκανε τις αλλαγές, πάλι το ίδιο, η ίδια κατάληξη θα είχε. Με Μόντρις, Κασεμίρο, Κρός και ο Ροντρίγκο τέταρτος στον Ασένσιο, τον κατάπιανε. Ναι. Ένα Μπενζεμά, ο οποίος είναι να τον πιει στο ποτήρι και στο συμμετοχικό, μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία να βγαίνει ο Μπενζεμά στα χαφ και να πετάει πάσα στο χαφ το τέταρτο. Στο Βαλβέρδε, ναι. Πάμε να δούμε αυτή τη φωτογραφία, γιατί έχει ενδιαφέρον για έναν Μπενζεμά που από τη φυγή του Ρονάλντο και μετά ουσιαστικά έχει πάρει στις πλάτες του την Ρεάλ. Ένα Μπενζεμά που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν προ Μουρίνιο εποχή. Απρόβλεπτος, Γιάννη, απρόβλεπτος. Βγαίνει, δεν είναι, το θαύμα είναι ότι βγαίνει από την περιοχή, δίνει την πάσα και δεν μένει, κάνει και το 25 το σπριν. Να προλάβει να μπει και αυτό γρήγορα μέσα και να την πάρει, ξέρω εγώ, μήπως την προωθήσει και αυτό. Άρα τον Μπενζεμά θα πρέπει να τον βάλουμε στην κουβέντα που κάναμε τις προάλλες μαζί με Χάρι Κέιν, μαζί με Λαραμπί, δηλαδή φορ που με μια πρώτη ματιά σου φαίνονται βαριά κορμιά και για λίγα πράγματα, ενώ κάνουν πολλά περισσότερα στο γήπεδο. Και αν ξέρεις τι κατάλαβα εγώ, με το πέρασμα των χρόνων, μελετούσα, τώρα που δεν ήμουν στα καλά μου, μελετούσα δεκαετία 80 και Ευρώπη και Ελλάδα. Τι κατάλαβα. Με την κατάργηση του δεκαριού, οι μεγάλες ομάδες που παίρνουν γκολ από τον άξονα κτλ., όλες έχουν σε συμμετοχή και εκτέλεση, όχι μόνο συμμετοχή, να βγω μόνο για να κρυφτώ, και συμμετοχή και εκτέλεση, ποιότητα, τεχνική, τοποθέτηση σώματος, έκρηξη, το center for. Οι center for έγιναν πλέον περισσότερο... Δεκάρια. Βέβαια. Ναι. Και είτε παίζει με τρία χαφ, είτε με δύο, βλέπεις ότι οι μεγάλες ομάδες, και ο Μέση πάει να το κάνει, δεν του βγαίνει γιατί είναι κολλωμένος, βλέπεις ότι από την γκριμάτσες φαίνεται ότι είναι στεναχωρεμένος, δεν το γουστάρει αυτό το πράγμα. Έμεινε, δηλαδή μένει με μία γκόμενα ή σε μία δουλειά ή σε μία ομάδα και δεν γουστάρει. Καλύτερα φύγε. Ναι. Άμα δεν γουστάρεις δηλαδή μία γκόμενα. Έχει ραγίσει το γυαλί και αυτό, και αυτό φαίνεται. Τι κάνεις και εμένα λάθη για να σε διώξει ή στη δουλειά. Είναι ψυχοφθόρο. Δεν μου αρέσει εμένα μια δουλειά. Πρέπει να μαλώσω με τον άλλον, δηλαδή, για να με διώξει και να πάρω την αποζημίωση. Έχω φύγει, Λούις έχω γίνει. Έχω γλιτώσει έντερο, έχω γλιτώσει σωματική, έτσι που τα σωματοποιούσε όλα αυτά κτλ. Έφυγα και ας χάσω και τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις υπόλοιπες φάσεις. Είναι η φάση που εδώ έχουμε τον Φατί και τον Ζόρντι Άλμπα να χάνουν Βαράν και Ράμος, έτσι. Και με αυτή τη φάση ουσιαστικά, ναι, να γίνεται το 1-1. Δηλαδή βλέπουμε πόσο ψηλά είναι η άμυνα της Ρεάλ και πόσο Φατί θα κάνει την κίνηση, θα φύγει και στην πλάτη ο Ζόρντι Άλμπα των αμυντικών της Ρεάλ. Και έτσι Βαράν και Ράμος, διορθώνω, χάνουν Ζόρντι Άλμπα και Φατί και έρχεται η σοφάριση για τους Μπλαουγκράνα. Εδώ είναι η εξέλιξη της φάσης με τον γκολ του Φατί, πώς ο Ζόρντι Άλμπα θα κάνει την παλιά μπροστά από τον Φατί, γι' αυτό και δεν υπάρχει offside. Ο Βαράν και ο Ράμος. Απλά σε τι αναρχία είναι η τετράδα της. Ναι, ναι. Κοίταξε, ο ένας είναι δίπλα στον άλλο, πιο πίσω ο άλλος πολύ πιο μπροστά. Υπάρχει αυτό που λένε η ζώνη, αν χαλάσει η ζώνη, το παντελόνι πέφτει κάτω. Έτσι. Λοιπόν, ακολούθως έχουμε την φάση όπου ο Λενγκλέ τραβάει την φανέλα του Ράμος
είναι πέναλτι με το γράμμα του νόμου. Έτσι. Το φόβο του. Ναι. Το φόβο του. Και στην πορεία θα δούμε και το 3-1. Ο ξεκούραστος Μόντριτς έκανε ό,τι ήθελε. Εδώ είναι και η κίνηση που κάνει ο Βινίσιους. Αρχικά ο Μόντριτς, ο οποίος είναι σύγχρονο δεκάρι, δεν μένει μόνο στην παλιά, ακολουθεί τη φάση και ουσιαστικά υποδεικνύει στον Βινίσιους πού να του την δώσει. Και έτσι έγινε το 1-3 για τη Ρεάλ. Ο Ζιντάν φιστώνεται. Το ότι ξεκινάει τον Βαλβέρντε, που βγαίνει στον γκολ σαν τέταρτος, ναι, και μετά τον βγάζει, πατάει τον Μόντριτς, όταν έχουν καταρακωθεί άλλοι με δύο χαφ, και τους καταρακώνει και ο Μόντριτς. Δηλαδή, ο βασικός και η αλλαγή κάνανε ουσιαστικά τη διαφορά. Ακριβώς. Άρα, μπορεί να το πει ότι κοουτσάρισα με μεγάλη μάχη. Ήτανε καθαρό 4-3-3 με κρος Κασεμίρο Βαλβέρντε όπως το ξεκίνησε. Έπαιξε πολύ καλά και έχει κόψει πολλές φορές το Μέση, έκανε μεγάλες μάχες. Έχοντας ένα εξάρι τον Κασεμίρο και δύο οχτάρια τον Κρος και τον Βαλβέρντε, αν βοηθούσαν περισσότερο ο Ασένσιο και ο Βινίσιους τον Μπενζεμά, θα ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και με την ανάλυση του El Clásico θα βάλουμε μια τελεία για σήμερα. Θα είμαστε και αύριο πρωταθλητές μαζί με το Sport Score Record, μπαίνοντας και πολύ Ολυμπιακό αύριο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κώστη, ευχαριστώ πολύ. Εμείς λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί πρωταθλητές αύριο στις 18:00 το απόγευμα με το Sport Score Record. Να είστε καλά.